Το πρωτόκολλο συνεργασίας κοινωνικής σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης με εκπροσώπους της Εκκλησίας, με δημάρχους αλλά και με κοινωνικούς φορείς. Ο στόχος του προγράμματος είναι από τον ερχόμενο Οκτώβριο να ξεκινήσει η επισιτιστική βοήθεια. Οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τρόφιμα, υλικά αγαθά, βρεθικά είδη, αλλά και να έχουν ψυχοκοινωνική βοήθεια. Αυτή η σύμπραξη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και μετά την υπογραφή αρχίζουν οι διαδικασίες της καταγραφής των ωφελουμένων της Περιφέρειας Κρήτης, έτσι ώστε από τον Οκτώβριο για το 2015 οι ωφελούμενοι να πάρουν τα ανάλογα είδη που προβλέπεται από το πρόγραμμα αυτό. Για το 2015 θα εκταμιευτούν 30 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα και το 2016 105 εκατομμύρια ευρώ. Οι ωφελούμενοι από 1η Ιουλίου θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους στους εταίρους που θα πιστοποιηθούν. Πρόκειται για το γνωστό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας που αποβλέπει την ενίσχυση των πιο άπορων οικογενειών. Είναι γνωστό το περιεχόμενό του. Εκείνο που ελπίζω είναι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να υπογραφεί παρόμοιο πρόγραμμα. Από 1η Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Τα κριτήρια είναι οικονομικά και είναι υψηλότερα λίγο από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 3.000 για το μεμονωμένο άτομο, 4.500 για τα δύο άτομα και από εκεί αυξάνονται κατά 900 ευρώ για κάθε άτομο που είναι ανήλικο και 1.500 για κάθε άτομο που είναι ενήλικο. Αυτό βέβαια αφορά το καθαρό εισόδημα. Όχι το συνολικό εισόδημα, το καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά που θα αφαιρεθούν οι φόροι και άλλες εισφορές υπερδιαφόρων που κρατούνται από τους ασφαλισμένους. Οι ωφελούμενοι σε επίπεδο Κρήτης αναμένεται να φτάσουν τους 20.000 ενώ δεν υπάρχει πλαφόν χρηματοδότησης σαν περιφέρεια. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις αιτήσεις που έγιναν στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας, στο πρόγραμμα που έδεξε το προηγούμενο για την ανθρωπιστική κρίση, που οι αιτήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες, φαίνεται ότι οι αιτήσεις αυτές στο νομό Ηρακλείου ξεπέρασαν 15.000 με κριτήρια χαμηλότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός θα είναι αρκετά μεγάλος.